Το Βερολίνο, με στόχο να γίνει μια νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις, βρέθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός για συνάντηση με τον Γερμανό Καγκελάριο. Στόχος του Κιρ Στάρμερ και του Όλαφ Σόλτς να επουλωθούν τα βαριά τραύματα που άφησε τον Brexit. Ανακοίνωσαν συμφωνία στους τομείς των επιστημών, της τέχνης, του εμπορίου και της ασφαλείας. Δεν θέλουμε να μείνει στο επίπεδο των ανακοινώσεων καλής πίστης, αλλά θέλουμε η σχέση μας να μπει σε νέο πλαίσιο. Τους επόμενους μήνες θα συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε τη συμφωνία που θα αντανακλά το πλήρες πεδίο των σχέσεών μας. Κατά τον Γερμανό Καγκελάριο, είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε στενούς εταίρους και έμπιστους συμμάχους, ενώ ο Κιρ Στάρμερ μίλησε για φιλόδοξα σχέδια. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Μια νέα Βρετανογερμανική συμφωνία. Πρόκειται για ευκαιρία μιας ολόκληρης γενιάς για τον εργαζόμενο κόσμο σε Βρετανία και Γερμανία. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν επί Μακρόν και για το φλέγον θέμα της αντιμετώπισης των παρανόμων μεταναστευτικών ροών. Η ατζέντα για τον Όλαφ Σόλτς έχει αλλάξει και μετατοπίστηκε στον τομέα της ασφαλείας μετά την τζιχαντιστική δολοφονική επίθεση στο Σόλιγκεν. Ο Στάρμερ επαναβεβαίωσε ότι βασικός του στόχος παραμένει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ευρωπαϊκές χώρες.